Επειδή πολλές φορές στο Twitter ξέρετε ότι οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να έχει μια δόση χιούμορ και να το χιουμορίζουν. Ναι, αυτό δεν έχει πλάκα. Δεν χιουμορίζεται δεν από κανένα. Πλάκα. Αποστόλη, κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Αποστόλη, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν να σχολιάσεις και να μας πεις πώς το είδες το θέμα. Μου προκάλεσε θλίψη όλο αυτό που είδα, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Αυτό το συγκεκριμένο το πώς να τον ονομάσω, δεν μπορώ να τον, δεν θέλω, το ακατανόμαστος αυτός, θέλει ψυχιατρίο, αστυνομία καταρχήν να τον συλλάβει, ψυχιατρίο. Μια πρόχειρη ψυχιατρική εκτίμηση είναι διπολική διαταραχή εσχίστης μορφής. Να μπει μέσα, να νοσηλευτεί και να πάρει φάρμακα και να πάει και μετά να δικαστεί να μπει φυλακή, γιατί δεν μπορεί να δέρνει κόσμο και μάλιστα γυναίκες και να σχημονεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα, τα είπε ο Αποστόλης. Λοιπόν, είπαμε, να πάει σε ψυχιατρίο. Είναι για ψυχιατρίο, δηλαδή δεν είναι τώρα να λέμε πολλά. Αν ήσουν Αποστόλη εδώ στο τραπέζι. Δεξιά, αριστερά και τέτοια. Μην το πάμε εκεί πέρα, παιδιά, και ξεκινήσουμε. Κάνανε φίλιο πόλεμο λόγω αυτού του βλάκα, έτσι. Προς Θεού. Προς Θεού. Θεωρείς δηλαδή, Αποστόλη, ότι αφορά μόνο τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής και όχι το ολόκληρο το κόμμα. Παιδιά, να πέσουν οι τόνοι. Θα παρακαλέσω και τη Λιάνα, δηλαδή, να ρίξουμε τους τόνους. Μην αρχίσουμε και κάνουμε ξεκινήσει κανένα εμφυλιακό έτσι περίεργο φαινόμενο. Σωστή. Γιατί είναι το μόνο που δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το άτομο είναι ψυχασθενής, να πάει στο ψυχιατρίο να τελειώνουμε. Και όσοι άλλοι από εκεί, από εδώ ή από παραπέρα είναι για το ψυχιατρίο, να πάνε στο ψυχιατρίο. Άρα λες, Αποστόλη, συγγνώμη, λες ότι περιμένεις μια ανακοίνωση από τον κύριο Μιχαλολιάκο. Που θα καταδικάσει. Που θα καταδικάσει αυτό το γεγονός και δεν θα το προστατεύσει, όπως είπε την άλλη φορά, για τα λεβεντόπαιδα και για όλα τα παιδιά που είναι. Από τον κύριο Μιχαλολιάκο δεν περιμένω τίποτα. Εγώ περιμένω την ελληνική πολιτεία να τον συλλάβει, να τον πάει στο ψυχιατρίο, να τον κλείσει μέσα, να τον δικάσει και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τώρα από τον Μιχαλολιάκο δεν περιμένω τίποτα και δεν θέλω τίποτα σαν πολίτης αυτής της χώρας. Περιμένω από την ελληνική πολιτεία. Έτσι. Αν ήσουν σε αυτό το πλατό, Αποστόλη, πώς θα αντιδρούσες, πιστεύεις? Μάλλον θα έκανα άσχημα ξεπερδέματα. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Δηλαδή, σε φαντάζομαι σε αυτό το πλατό να το πραγματικά. Κάποιος από εκεί μέσα δεν θα βγει ζωντανός. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, Αποστόλη. Ναι, είμαι και σίγουρος κι εγώ. Σκέφτηκα ποιος άνθρωπος θα ήταν εδώ που δεν θα μπορούσε να ξεφύγει εύκολα ο κ. Κασιδιάρης και σκέφτηκα τον Αποστόλη αμέσως. Κάποιος δεν θα βγει ζωντανός, είναι σίγουρο αυτό. Αυτό όμως θα πρέπει να το αποφύγουμε και ήταν πολύ σωστό αυτό που είπες, να πέσουν οι τόνοι σε κάποια πράγματα, να καταδικάσουμε το γεγονός. Χρειάζεται, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Πολύ δύσκολα. Γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος και πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία μας, την Ελλάδα μας. Και να μην βγαίνουν από τα παλαιολιθικά μίση, έτσι. Από όλο αυτό που έχει συμβεί τώρα. Αποστόλη, να σε ρωτήσουμε και λίγο για τον. Αυτό που λέω εγώ που είπα τώρα, ότι και πιο πολύ είναι χάρη να στείλουν, δεν θα βγαίνει κάποιο ζωντανό. Δεν έχει να κάνει με Χρυσή Αυγή. Έχει να κάνει με το συγκεκριμένο άτομο, έτσι. Ναι. Με έναν άντρα που χτύπαγε γυναίκα. Με οποιοδήποτε άντρα χτύπαγε. Δεν θέλω να δώσω λάθος μηνύματα. Και όταν είπα δεν περιμένω τίποτα από τον Μιχαλολιάκο, δεν εννοώ από τον Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής, από τον οποιονδήποτε Μιχαλολιάκο ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται. Δεν το προσδιορίζεις κομματικά. Μην πάμε κομματικά, πάμε παραταξιακά, δεξιά, αριστερά και τέτοια, γιατί χαθήκαμε. Είναι το τελευταίο πάντα. Πάντα στην Ελλάδα τα αδέρφια μας, οι μάμες, τα αδέρφια μας, οι μεγάλες δυνάμεις που μας προστάτευαν, μας είχαν στο τέλος της γιορτής έναν εμφύλιο πόλεμο. Έτσι. Μην ξαναπατήσουμε την πεπονόπλουδα. Σωστό είναι αυτό. Μην ξαναπατήσουμε την πεπονόπλουδα. Και εσύ έχεις και. Από ό,τι είπαμε και πριν, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι πρώτος ξαδερφός σου, μέλος της Χρυσής Αυγής, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι πρώτος ξαδερφός μου, είναι ξάδερφός μου, συνονόματος δυστυχώς με μένα. Αποστόλης Γλέτσος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, ο καθένας έχει δικαίωμα να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι. Δεν είναι αδίκημα τώρα η συγγένεια. Όχι, βέβαια. Όχι, προς Θεού. Δεν είναι και επιλογή, δεν είναι και επιλογή, ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αποστόλο Γλέτσο. Φιλιά πολλά. Αξίζει πάντως να υπογραμμίσουμε το διάλογο.